Το μήνυμα που έφτασε από τη θάλασσα έρχεται τώρα και από τη στεριά. Να σταματήσει κάθε εμπλοκή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με τη σημερινή μας κινητοποίηση εδώ από τον Πειραιά, τα συνδικάτα, ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά, στέλνουμε μήνυμα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, έναν άδικο πόλεμο που γίνεται για τα κέρδη των λίγων εδώ και 29 ημέρες στην Ουκρανία. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες ξεσπιτωμένους και εκατομμύρια πρόσφυγες. Καταδικάζουμε τα γεράκια του πολέμου, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μυρίστηκαν φρέσκια σάρκα και συνοστίζονται στην περιοχή για τα δικά του συμφέροντα, τροφοδοτώντας την έναρξη αυτού του πολέμου. Καταδικάζουμε και την παρουσία των ατοικών πλοίων που έχουν βρει απάγιο στα δολοφονικά του σχέδια εδώ στον Πειραιά. Όλες τις προηγούμενες μέρες σουλατσάρουν στο λιμάνι φρεγάτες, αντιτορπιλικά, καταμαράν, και σήμερα έκανε την εμφάνισή του το αεροπλανοφόρο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού Σαρ Ντε Γκολ. Τους λέμε πως είναι ανεπιθύμητοι. Να τσακιστείτε να φύγετε από εδώ. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα δεν διαλέγει ληστή για να του πίνει το αίμα με το καλαμάκι. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Να σταματήσει η αποστολή πολεμικού εξοπλισμού, να μην τολμήσουν να στείλουν φαντάρους ή στρατιωτικό προσωπικό εκτός συνόρων. Να γυρίσουν πίσω όσοι σήμερα βρίσκονται σε νατοϊκές αποστολές. Καμία παραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά στους φωνιάδες των λαών. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Η αστική τάξη τόσο της Ρωσίας που εισέβαλε σε ξένη χώρα, όσο και αυτή της Ουκρανίας με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, έχει μετατρέψει το λαό της Ουκρανίας σε σάκο του μπόξ και σε καμία περίπτωση δεν υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων στις χώρες τους. Διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο για το ποιο σήμερα, ποια αστική τάξη, ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι, ποια χώρα η Ένωση θα έχει τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, ποιος θα εκμεταλλεύεται τη γεωστρατηγική θέση της Ουκρανίας. Και τι δεν έχουμε ακούσει από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου? Ότι είναι η πρώτη πολεμική εμπλοκή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι ο Πούτιν ξαφνικά τρελάθηκε και θέλει να κατακτήσει τη μισή Ιδρώγειο ξεκινώντας από την Ουκρανία. Ότι το τάγμα του Αζόφ, οι χρυσαυγίτες δηλαδή της Ουκρανίας, δεν έχουν κάνει και κανένα έγκλημα από το 2014 μέχρι σήμερα που έχουν ενταχθεί στον αστικό στρατό της χώρας και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Το λέμε καθαρά προς κάθε κατεύθυνση. Στη χώρα μας δεν μασάμε κουτόχορτο. Η εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν θα δώσει συγχωροχάρτη σε κανέναν όψιμο που θα θελήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Έχουμε πείρα και ξέρουμε καλά ότι κανένας υπεριαλιστικός πόλεμος δεν γίνεται για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Αλήθεια, ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εκατοντάδες όπου γης υπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή και της χώρας μας? Ποιος μπορεί να ξεχάσει πως πριν από 23 χρόνια ακριβώς ξεκίνησαν οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί, η επέμβαση και τελικά ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας? Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι με πρόσχημα την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων το ΝΑΤΟ δολοφονούσε αμάχους για 78 ημέρες? Τα ίδια επιχειρήματα αξιοποιούνται και σήμερα από την καπιταλιστική Ρωσία. Ήταν τέτοιες μέρες του 99 που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδινε το πράσινο φως να περάσουν μέσα από τη χώρα τα στρατεύματα των συμμάχων της. Τα αντιπεριαλιστικά αντανακλαστικά του λαού μας όμως ήταν αυτά που έβγαλαν χιλιάδες στους δρόμους στην Αθήνα, στη Σούδα, στη Λάρισα,
στη Θεσσαλονίκη και αλλού, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους σε αυτόν τον υπεραλιστικό πόλεμο, που γέμισαν συνθήματα τους στίχους στις γειτονιές και έξω από τα στρατόπεδα. Ήταν η λαϊκή δράση που κατάφερε να στείλει τα ανατοϊκά οχήματα αντί στο Κόσοβο να πάνε για ψώνια στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, που σταμάταγε τα τρένα με το στρατιωτικό εξοπλισμό και τους έδινε χρώμα με το κόκκινο σύνθημα «NATO Killers Go Home». Ήταν τότε που η αλληλεγγύη του λαού μας έφτασε μέχρι τις βομβαρδισμένες γέφυρες στο Βελιγράδι για να δείξει ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Μήπως αυτά έγιναν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και αλλού, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, στη Συρία, παντού όπου έχουν βάλει το χέρι τους. Ή συνάδελφοι, ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι με τις πλάτες του ΝΑΤΟ το 1 τρίτο της Κύπρου παραμένει υποκατοχή σχεδόν 50 χρόνια από την κατά τα άλλα σύμμαχο της Ελλάδας, το ΝΑΤΟ Τουρκία. Αλλά και απ' την άλλη πάντα, πριν μερικές εβδομάδες, ποιος θα ξεχάσει την επέμβαση της καπιταλιστικής Ρωσίας στο Καζακστάν για να συνδράμει την εκεί αστική τάξη ενάντια στους εξεγερμένους εργάτες. Μήπως και εκεί πήγε για να αποναζιστικοποιήσει την περιοχή. Γίνεται όλο ένα και πιο φανερό πως ο άδικος αυτός πόλεμος για τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών έρχεται να λύσει ό,τι δεν μπορεί να λυθεί μέσω συμφωνιών μεταξύ αστικών τάξεων και κρατών. Υπεριαλιστές, ήχοι ξαναμοιράζουν με το λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν. Υπεριαλιστές, ήχοι ξαναμοιράζουν με το λαό το αίμα. Γίνεται φανερό ότι όταν πια δεν υπάρχει περιθώριο στην υπεριαλιστική ειρήνη να συμβιβάσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα των καπιταλιστών, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν για μια ακόμα φορά οι λαοί. Είτε οι αμυνόμενοι, είτε οι επιτιθέμενοι, είτε όσοι οι αστικές τάξεις των χωρών τους, τους μπλέκουν σε αυτούς τους πολέμους. Διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μπλέξει τη χώρα μας αυτές τις αντιπαραθέσεις. Και δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Η ελληνική αστική τάξη με τις κυβερνήσεις της είναι ταγμένη με την πλευρά της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και έχει δώσει γη, αέρα και νερό στους μακελάριδες. Δεν έχει αφήσει πρόβα πολέμου για πρόβα πολέμου τον ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην έχει πάρει μέρος. Τις ονομάζουν ασκήσεις. Δεν έχει αφήσει υπεριαλιστική επέμβαση για υπεριαλιστική επέμβαση που να μην έχει συνδράμει. Ειρηνευτικές αποστολές τις λένε. Έχει πάρει μέρος με όλους τους τρόπους. Με στρατό, με πλοία, με αεροπλάνα εκτός συνόρων, ενταγμένα στο συνολικό σχεδιασμό της συμμαχίας τάχατες για τα συμφέροντα της χώρας. Αλήθεια, ποιο ακριβώς συμφέρον μας εξυπηρετείτε με τη συστοιχεία Patriot που έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία? Ποιο συμφέρον των εργαζομένων εξυπηρετείτε με τα αεροπλάνα που περιπολούν κοντά στον εναέριο χώρο της Ρωσίας ενταγμένα στα σχέδια του ΝΑΤΟ? Τι κατοχυρώνουμε ως λαός με τα πήγαινε έλα των ελληνικών πολεμικών πλοίων νότια της Κρήτης μέχρι τις ακτές της Αφρικής? Πώς έχει αναβαθμιστεί τη ζωή μας, η ζωή μας από τη δημιουργία δεκάδων αμερικανονατοϊκών βάσεων σε όλη τη χώρα? Τι έχουν κερδίσει οι λιμενεργάτες, οι ναυτεργάτες, οι μεταλλεργάτες, οι εμποροϊπάλοι του Πειραιά από την παρουσία των φωνιάδων και των πλοίων στο λιμάνι? Τίποτα. Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου. Αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, όλοι αυτοί ορκίζονται στις λεγόμενες συμβατικές δεσμεύσεις και την ίδια ώρα παίζουν με τη ζωή του λαού αφού μετατρέπουν την Ελλάδα σε μαγνήτη επιθέσεων. Μπορούμε να ξεχάσουμε τις δεκάδες αμερικανικές βάσεις που έχουν φυτέψει σε όλη τη χώρα? Ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτός ο οποίος άνοιξε τον δρόμο στο στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ. Όλοι θυμόμαστε το διαβολικά καλό Τραμπ. Προετοίμασε τη συμφωνία για την επέκταση των βάσεων και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει σε αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο με μια νέα ακόμα ελληνοαμερικανική συμφωνία που είναι έτοιμη να φέρει στη Βουλή.
έτρεξε, βλέπετε, άρον-άρον να στείλει και πολεμικό εξοπλισμό στην Ουκρανία από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ο λαός μας, η εργατική τάξη, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά, πάνω από 4 δις ευρώ κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και άλλα πολλά περισσότερα δις ευρώ τώρα για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, για τις νέες επεμβάσεις και πολέμους. Τους ρωτάμε πού βρήκαν τώρα όλα αυτά τα χρήματα για τους εξοπλισμούς, όταν την ίδια στιγμή τα συνδικάτα, τα σωματεία διεκδικούμε λεφτά εδώ και 2 χρόνια για την προστασία του λαού από την πανδημία και χωρίς ντροπή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Ήδη μετράμε πάνω από 27.000 νεκρούς συνολικά και τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία της περιοχής. Αλλά και όταν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί παλεύουν για ένα καλύτερο σχολείο με αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η απάντησή τους είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Τα πράγματα είναι απλά. Λεφτά υπάρχουν όταν οι ανάγκες του κεφαλαίου το επιβάλλουν. Όταν η δική μας αστική τάξη ανταγωνίζεται για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας σε σχέση με την τουρκική, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας της σε οποιασδήποτε συνθήκες, τότε λεφτά υπάρχουν. Και πάντα ο λογαριασμός έρχεται να πληρωθεί ξανά και ξανά από τον ίδιο το λαό με φόντο τη συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Έτσι, τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε την εκτόξευση των τιμών στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τις μεγάλες αυξήσεις από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, το ακριβότερο ρεύμα, τη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, τις τιμές φωτιά σε μετακινήσεις και βασικά αγαθά που εξανεμίζουν το μισθό μας από το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Και για αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, και επειδή τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, δεν τασόμαστε με καμία εθνική συνεννόηση και δεν θα βάλουμε τα κεφάλια μέσα όπως πολλοί θα ήθελαν, στις 6 του Απρίλη απεργούμε. Οι εργαζόμενοι του Πειραιά απεργούμε. Απεργούμε γιατί δεν θα πληρώσουμε εμείς τις επιπτώσεις του πολέμου προτάσσοντας τον δικό μας αγώνα. Δίνουμε συνέχεια της πάλης μας. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να γυρίσει προπέλα, δεν πρέπει να γυρίσει γρανάζι, δεν πρέπει να χτυπήσει σφυρί, δεν πρέπει να ξεφορτώσει καράβι, δεν πρέπει να γεμίσει ράφι στα σούπερ μάρκετ. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία και αυτής της απεργίας. Στις 6 του Απρίλη δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στον Πειραιά, στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 11 το πρωί, όπως αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου. Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αυξήσεις του κατώτερου μισθού στα 865-25 ευρώ, μείωση του χρόνου εργασίας και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50% και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι. Διαδηλώνουμε ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων που φορτώνουν συνεχώς νέα βάρη στο λαό για να κερδίσουν οι λίγοι. Την πολιτική που μας μπλέκει σε έναν ακόμα υπεριαλιστικό πόλεμο εξυπηρετώντας τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Η πάλη για μια καλύτερη ζωή είναι συνυφασμένη με την πάλη ενάντια στον πόλεμο και την απεμπλοκή από αυτόν. Σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο η σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί πολλά ακούσαμε και γι' αυτό, είναι με την ταξική πάλη. Ποτέ τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν είναι στην ίδια πλευρά της ιστορίας με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους. Τώρα, ακόμα περισσότερο πρέπει να ενδυναμώσει η πάλη μας ενάντια σε αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει καθημερινά, που δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας να τρομοκρατεί, να εκβιάζει και να μας φορτώνει από πάνω και τις συνέπειες ενός πολέμου που ήρθε να επιταχύνει την καπιταλιστική κρίση που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Έτσι, η πάλη ενάντια στον πόλεμο πρέπει να συνδυαστεί αρμονικά με την πάλη ενάντια σε αυτούς που τον διεξάγουν και είναι τα ίδια μας τα αφεντικά, τα μονοπόλια, οι κυβερνήσεις, το κράτος και οι συμμαχίες τους. Που όταν κάνουν τον πόλεμο μας σκοτώνουν με τα όπλα
και όταν προετοιμάζονται για τον πόλεμο μας σκοτώνουν στη δουλειά. Συνάδελφοι, και εδώ από το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τις εργατογειτονιές του Περάματος, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, της Κοκκινιάς και του Κορυδαλού, το μήνυμα των εργατών είναι ένα. Όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Απεμπλοκή τώρα της χώρας μας από αυτόν. Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Το λιμάνι του Πειραιά είναι λιμάνι του λαού και όχι ορμητήριο του υπεριαλισμού. Νατοικοί και λυποί οι παρατρεχάμενοι, είστε ανεπιθύμητοι στη γειτονιά μας. Να μην τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να στείλει εκτός συνόρων στρατιώτες, αξιωματικούς και στρατιωτικό υλικό. Δεν υπάρχει καλός και κακός υπεριαλιστής. Δεν διαλέγουμε ληστή. Σε εμάς δεν πιάνει το δίλημα αν δεν είσαι με τον έναν, τότε είσαι με τον άλλον. Εμείς αυτό το δίλημα απαντάμε ότι είμαστε με τους λαούς και ότι αυτοί όταν το αποφασίσουν, ξέρουν και το έχουν ξανακάνει, θα ξεμπερδέψουμε όλους αυτούς μια και καλή. Ζήτω η πάλη των λαών, τραβάμε μπροστά μέχρι την τελική νίκη.